25.000 κλίνες λειτουργούν με σήμα του ΕΟΤ σε επίπεδο Κρήτης, με αρκετούς ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών και βίλων να βλέπουν φέτος αυξημένα τα έσοδά τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικά με τις βίλες και τις κατοικίες που νοικιάζονται με το μέσο της πλατφόρμας του Υπουργείου στο notifybusiness.gov.gr, πράγματι παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον με τις κατοικίες και βίλες που αφορά την εκμίσθωση των κατοικιών αυτών. Βλέπουμε ότι τα στοιχεία από το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο και τώρα τον Ιούλιο, ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και για κατοικίες και για βίλες. Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία φέτος κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Που σημαίνει ότι ο κόσμος επιλέγει τέτοια καταλήμματα επειδή είναι απομονωμένα και δεν έχει υπάρξει συνοστισμός κλπ. Και λόγω της πανδημίας. Σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 25.000 κλίνες. Υπάρχει στο κομμάτι αυτό ικανοποίηση, ναι. Είναι και τα μέτρα τώρα εκεί λόγω του COVID, ίσως εκεί αισθάνονται και λίγο πιο χαλαρά, να το πούμε έτσι. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί μας, με σήμα του ΕΟΤ, ανέρχονται σε 215, ενώ οι νέες κλίνες προς ενοικίαση ανέρχονται σε 1.323. Οι πιο πολλές κατοικίες, παύλοι σε βίλες, είναι στα Αποχανιά. Ξεκινάμε, είπαμε, πιο πολλές, στον Αποκόρονα, τώρα τελευταία και προς Φαλάσσα να βλέπουμε μια δραστηριότητα. Εδώ στα νότια του Ηρακλείου επίσης, Πισίδια, Μάταλα, Καλαμάκι, Καμιλάρι κλπ. Όπως επίσης και στο Λασίθι, αλλά και στα βόρεια του Ηρακλείου βλέπουμε τώρα μια δραστηριότητα, μια έτσι κινητικότητα, ότι προτιμάει ο κόσμος έτσι να Αρχάνες, εγώ βλέπουμε, όπως και σημεία σε τουριστικά, να το πω έτσι, αλλά με απόσταση, ας το πούμε, 3-3,5 χιλιόμετρων από την Αχτή. Γερμανοί, Άγγλοι, Ρώσοι και όχι μόνο νοικιάζουν εξοχικά και βίλες στο νησί μας, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 300 ευρώ τη βραδιά για τις εξοχικές κατοικίες, ενώ για τις βίλες το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.000 ευρώ τη βραδιά, αν πρόκειται για πολυτελείς διακοπές στην Ελούντα. Εντάξει, μπορεί να πάει μια βίλα, μπορεί να πιάσει και 500 ευρώ τη βραδιά. Εξαρτάται τη βίλα. Απλά η βίλα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να φιλοξενήσει, ας πούμε, να έχει 4-5 πλέον δωμάτια για να το χρησιμοποιήσουν δύο οικογένειες. Επομένως, το ποσό μοιράζεται, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά το προτιμούν αυτό. Ναι. Το προτιμούν να πληρώσει κάτι παραπάνω παρά να πάνε ίσως σε ξενοδοχείο. Υπάρχουν και βίλες οι οποίες είναι deluxe, ας το πούμε, οι οποίες πιάνουν και παραπάνω στην περιοχή της Ελούντας, ας πούμε. Που είναι μπορεί να πάει 1.000 ευρώ.